Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε μαζί την επιλογή που έκανα για το χαρτοφυλάκιό μου τον μήνα που μας πέρασε, την εταιρεία δηλαδή που ξεχωρίσαμε με την ομάδα μου και αποφασίσαμε να επενδύσω σε αυτήν, τα 1.000 ευρώ για την ακρίβεια, γιατί ξέρετε ότι τα άλλα 1.000 ευρώ μου όπως κάθε μήνα τα έβαλα στο dgrw.eu που είναι το αγαπημένο μου ETF και γύρω από το οποίο χτίζω όλο το μερισματικό μου χαρτοφυλάκι. Με 1.000 ευρώ λοιπόν αγόρασα μία μετοχή, αυτή τη μετοχή θα δούμε σήμερα. Και ναι, είναι μία ακόμα μετοχή από τον χώρο της υγείας. Παιδιά, αγόρασα την UnitedHealthcare με την κωδική ονομασία UNH.US. Παρεμπιπτόντως, αυτή η συγκεκριμένη μετοχή που εγώ πήγα και την αγόρασα και έδωσα 440 ευρώ για τη μία, είναι μία από τις μετοχές που δίνονται δώρο σε όποιον ανοίξει τον λογαριασμό του στη Freedom 24 από το link της περιγραφής αυτού του βίντεο. Οπότε μπορεί να είστε τυχεροί ή τυχερές και να την πάρετε. Ανοίξτε, παιδιά, σήμερα το λογαριασμό σας. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Είναι δωρεάν ο λογαριασμός. Το πολύ πολύ να κερδίσετε μία μετοχή την οποία εγώ πλήρωσα. Αν είστε βέβαια άνω των 25. Πάντως, σήμερα θα μπούμε πιο βαθιά στους λόγους που επέλεξα αυτή τη μετοχή και πώς έφτασα να τη συμπεριλάβω στο χαρτοφυλάκι μου, με την ομάδα μου φυσικά και όλη την ανάλυση που κάναμε. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, όπως σας είπα, σας έχω αφήσει το link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ανοίξτε σήμερα το λογαριασμό σας για να πάρετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ μάλιστα. Μια που είμαστε εννοείται εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και σας ευχαριστώ γι' αυτό μέσα από την καρδιά μου. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, η United Health Group είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία στον χώρο της ασφάλειας και της υγείας με δύο παιδιά κύρια τμήματα. Την United Health Care, η οποία λειτουργεί ως ασφαλιστική για δύο κύριες ομάδες. Από τη μία έχουμε τις εταιρείες και τα άτομα, όπου βοηθά αφενός τις μεγάλες εταιρείες να προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης στο εργατικό δυναμικό τους, και αφετέρου ιδιώτες αν θέλουν ιδιωτική κάλυψη υγείας εκτός εργασίας. Και η δεύτερη ομάδα είναι παιδιά οι συνταξιούχοι, με συγκεκριμένα προγράμματα υγείας που ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες ενός ανθρώπου 65 πλάς από έναν άνθρωπο 35. Το καταλαβαίνουμε. Τώρα όμως το δεύτερο τμήμα της εταιρείας είναι η Optum. Αυτό το τμήμα, παιδιά, εστιάζει περισσότερο στην ίδια την υγειονομική περίθαλψη, με μια εργαλειοθήκη υπηρεσιών όπως την Optum Health για εγκαταστάσεις επίγουσας περίθαλψης, την Optum Insight, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα για να αναλύσει τις τάσεις και να βρει τρόπους βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης, και την Optum Rx που εστιάζει στα φάρμακα. Αλλά επειδή εμείς εδώ δεν βάζουμε ό,τι και ό,τι στο χαρτοφυλάκιό μας, πάμε παιδιά αρχικά να δούμε μαζί όλες εκείνες τις λεπτομέρειες που μας έκαναν να πάρουμε αυτή την απόφαση με την ομάδα μου μετά τον έλεγχό μας. Γιατί ναι, μπορεί η εταιρεία να έχει ενδιαφέρον, αλλά τα νούμερα τι λένε, παιδιά. Τα νούμερα της εταιρείας είναι εξαιρετικά. Τουλάχιστον στο δικό μου ταξίδι επενδυτικό και εδώ που βρίσκομαι εγώ. Αλλά ας ξεκινήσουμε. Τι ελέγχουμε πάντα? 7 πράγματα. Πρώτον, αύξηση εσόδων τα τελευταία 5 χρόνια. Συν 129 δις δολάρια. Παιδιά, η εταιρεία πήγε από τα 242 στα 371 δις, δηλαδή πάνω από 50% αύξηση των εσόδων μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Τσεκ. Δεύτερο, καθαρά κέρδη τα τελευταία 5 χρόνια. Συν 8,5 δις δολάρια. Γιατί δεν έμεινε μόνο στα έσοδα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκαν από 13,8 δις σε 22,3 δις την ίδια πενταετία. Οπότε επίσης τσεκ. Νούμερο 3. Ταμιακές ροές τα τελευταία 5 χρόνια. Συν 9,2 δις δολάρια. Γιατί ναι, πρέπει να δούμε τις ταμιακές ροές εννοείται, γιατί πρέπει να δούμε τι μένει στο ταμείο, βρε παιδί μου. Όπως και με τα έσοδα και με τα κέρδη, η αύξηση της ελεύθερης ταμιακές ροές, παιδιά, ήταν πάνω από 50%, φτάνοντας τα 25 δις. Νομίζω αλήθεια ότι γίνεται όλο και καλύτερο και κάπου εδώ με την ομάδα μου είχαμε αρχίσει να ενθουσιαζόμαστε. Οπότε τσεκ. Και αφού είδαμε τι λεφτά μπαίνουν στο ταμείο, πάμε να δούμε και τι λεφτά φεύγουνε. Το επόμενο που ελέγχουμε λοιπόν, χρέος. Το καθαρό χρέος της εταιρείας βρίσκεται στα 37 δις δολάρια. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο το συγκεκριμένο, είναι η αλήθεια, αλλά είναι εξυπηρετούμενο και πρακτικά. Μπορεί να το αποπληρώσει, παιδιά, η εταιρεία αυτό το νούμερο. Και μάλιστα μόλις σε 1,5 χρόνο με βάση τα τωρινά της κέρδη. Οπότε για εμάς και πάλι πέρασε το τσεκ. Τώρα, πέμπτο στοιχείο που κοιτάμε, φυσικά επαναγορές μετοχών. Τι δείχνει η επαναγορά μετοχών? Πόσο αγαπάει η εταιρεία τους τωρινούς μετόχους, καθώς βγάζει μετοχές από την αγορά, κάνοντας τις εναπομείναντες ακόμα πιο σπάνιες και πολύτιμες, και μάλλον ανεβαίνει και η τιμή τους, Το έχουμε δει αυτό. Τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια η United Health έχει αγοράσει πάνω από 24 εκατομμύρια μετοχές. Οπότε ναι, παιδιά, μας αγαπάει. Όσους και όσες έχουμε αγοράσει η μετοχή United Health, και αυτό θα φανεί λογικά και τα επόμενα χρόνια. Και τώρα, παιδιά, γιατί μέχρι εδώ, ενώ είναι όλα πολύ καλά, δεν είναι τα καλύτερα στοιχεία που ξεχώρισαν στην ανάλυση μας. Νούμερο 6, φυσικά το ποσοστό μερίσματος προς ταμιακές ροές. 26,3%. Φανταστικό. Για κάθε 100 ευρώ που μπαίνουν στα ταμεία της εταιρείας, 26 ευρώ πηγαίνουν παιδιά πίσω σε εμάς που έχουμε επενδύσει στην εταιρεία. Όπως είπα και πριν, η εταιρεία αγαπά τους ανθρώπους που επενδύουν σε αυτήν και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις που κάνει για εμάς. Και από το μέρισμα και από την επαναγορά μετοχών. Και φυσικά τέλος, δεν μπορούμε να μην δούμε το δείκτη ROIC, απόδοση δηλαδή επενδεδημένου κεφαλαίου. Έχουμε πει ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από 9%. Για τη United Health, παιδιά, 11,03%. Ακραίο. Γιατί όντως, ξαναλέω, το ελάχιστο που μπορώ να δεχτώ για μια εταιρεία που μπαίνει στο δικό μου χαρτοφυλάκιο και την αγοράζω με τα λεφτά μου είναι το 9%. Να ξέρω δηλαδή ότι τα κεφάλαια που επενδύω σε αυτή την εταιρεία γυρνάνε πίσω σε μένα τουλάχιστον όσο ο μέσος όρος της αγοράς. Αλλιώς, γιατί να επενδύσουμε ρε παιδιά σε αυτήν και να μην τα ρίξουμε όλα στον S&P 500. Οπότε με το 11% τικάρουμε και το τελευταίο χαρακτηριστικό και κάπου εκεί μπήκα και αγόρασα τη United Health. Αλλά προφανώς εδώ θέλω να βάλουμε έναν αστερίσκο και να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για αυτό το μέρισμα που μας ενδιαφέρει κυρίως γιατί το δικό μου χαρτοφυλάκιο, παιδιά, είναι μερισματικό. Ξεκάθαρα. Η μερισματική απόδοση της μετοχής τα τελευταία χρόνια βρίσκεται κοντά στο 1,5% και δίνεται σε ετήσια βάση. Αν η μετοχή βρίσκεται περίπου στα 500 ευρώ, όπως καλή ώρα τη στιγμή που γυρίζεται αυτό το βίντεο, τότε παιδιά θα λάβουμε 7,5 ευρώ τσέπη για κάθε μετοχή που έχουμε. Η εταιρεία είναι από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη του κλάδου των ασφαλιστικών. Η ανάπτυξη της είναι τρομερή. Το management της φαίνεται να έχει πολύ καλή διέστηση στο πώς πρέπει να αγοράζει εταιρείες, μιας και σε ό,τι έχει επενδύσει από την αρχή της πορείας του έχει φέρει μεγάλο κέρδος πίσω στην εταιρεία. Οπότε, παιδιά, εγώ μπήκα United Health με κλειστά μάτια, γιατί πέρα από όλα αυτά που είδαμε, γενικά οι λόγοι που κάνουν την εταιρεία μια πολύ καλή επένδυση, κατά τη γνώμη μου, είναι οι εξής, πέρα από τα νούμερα που φυσικά αν δεν υπάρχουν τα νούμερα δεν επενδύουμε, έτσι. Πάντως, είναι μια μεγάλη και σταθερή επιχείρηση. Η United Health είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης υγείας της ΗΠΑ με μεγάλη και εδρεωμένη πελατειακή βάση και αυτό φυσικά μεταφράζεται σε σταθερά έσοδα και σταθερά κέρδη. Πολύ σημαντικό. Επίσης, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. Καθώς, παιδιά, ο πληθυσμός γυρνάει στη γη και η ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες θα αυξάνεται. Η United Healthcare βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από αυτή την τάση. Και εμείς μαζί της, καθώς, παιδιά, είπαμε, εμείς επενδύουμε μακροχρόνια και όχι την αγοράσαμε σήμερα για να την πουλήσουμε σε 2 μήνες. Και θα το αποδείξω αυτό σε λίγο, γιατί αγόρασα τη μετοχή στα 440 και τώρα είναι στα 497, περίπου δηλαδή 500 την ώρα που γυρνά αυτό το βίντεο. Και όμως φυσικά δεν πούλησα, γιατί βλέπω μακρόπνοα τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό, έχει διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Η United Healthcare δεν είναι απλώς μια ασφαλιστική εταιρεία. Η Optum αποτελεί ίσως το συγκριτικό πλεονέκτημα του ομίλου, καθώς είναι ένα τμήμα που ως υπηρεσίες έχει παροχές φαρμακείων, υπηρεσίες υγείας και ανάλυσης δεδομένων. Αυτή η διαφοροποίηση βοηθά στο να διαχειριστεί τον κίνδυνο και να διευρύνει την εμβέλειά της η εταιρεία. Και φυσικά τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία της. Από όλες τις εταιρείες του κλάδου, η United Health έχει τα καλύτερα νούμερα, παιδιά, που έχουμε συναντήσει με την ομάδα μου. Και μάλιστα επίσης πολύ σπάνια έχει βρεθεί κάτω από το fair value της τα τελευταία χρόνια. Οπότε όλα τα παραπάνω συντέλεσαν ώστε να βάλω τη συγκεκριμένη μετοχή στο χαρτοφυλακείο μου. Συγκεκριμένα αγόρασα μόλις 2 κομμάτια στα 440 ευρώ και ήδη η μετοχή, παιδιά, ξαναλέω, βρίσκεται στα 497, δίνοντας μας απόδοση της τάξης του 12,9% μόλις 2 μήνες μετά την επένδυση. Σίγουρα δεν το λες και άσχημα. Και φυσικά το γνωρίζετε, δεν είναι η μόνη εταιρεία του χώρου στο χαρτοφυλάκιό μου. Έχουμε και την Johnson & Johnson, έχουμε και την BMW, που είναι στον ίδιο κλάδο και αποτελούν όντως μέρος της ίδιας στρατηγικής που ακολουθώ για το χαρτοφυλάκιό μου. Και φυσικά τώρα να πάμε στο εύκολο κομμάτι. Εννοείται να πω εδώ, παιδιά, το συγκεκριμένο βίντεο δεν ήταν επενδυτική συμβουλή, δεν ξέρω πόσο πιο καθαρά να το πω. Ήταν το τι κάνω εγώ με τα χρήματά μου. Και εγώ ερασιτέχνης επενδύτρια είμαι και εγώ βάζω τα χρήματά μου εκεί που θεωρώ ότι αξίζουν αυτή τη στιγμή όμως το οικονομικό μου ταξίδι. Μπορεί δηλαδή για κάποιον ή κάποια που ξεκινάει τώρα η συγκεκριμένη μετοχή να μην είναι η κατάλληλη, ή μπορεί και να είναι ίσα ίσα και κάποιο που είναι πιο μπροστά στο οικονομικό ταξίδι να μην χρειάζεται να αγοράσει μια τέτοια μετοχή. Οπότε, παιδιά, πρέπει να κάνετε την έρευνά σας και να πάρετε την απόφαση εσείς για εσάς. Παρ' όλα αυτά, αν αποφασίσετε ότι θέλετε να δώσετε μια ευκαιρία στη συγκεκριμένη μετοχή, πάμε να δούμε πώς την αγοράζουμε. Αφού έχουμε ανοίξει τον επενδυτικό μας λογαριασμό στη Freedom 24, ελπίζω μέσα από το link της περιγραφής για να πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή ως 700 ευρώ δώρο, χωρίς να κάνετε τίποτε άλλο. Πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε στην αναζήτηση UNH.us, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που έρχεται στο κινητό μας τηλέφωνο, πατάμε αγορά και τέλος. Οπότε, παιδιά, κάπου εδώ περιμένω την άποψή σας για την εταιρεία και τα όσα είδαμε αναφορικά με τα νούμερα. Εδώ εμείς να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά τη Freedom24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα, ή ιδέες για επόμενα βίντεο, ή ιδέες για επόμενες μετοχές που θέλετε να ελέγξουμε. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.